Στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ήδη ο κύριος Σπύρος Χαλβατζής. Να τον καλημερίσουμε. Γεια σας κύριε Χαλβατζή. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χαιρόμαστε πολύ και σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και για το γεγονός ότι είστε μαζί μας εδώ σήμερα στον Prisma Radio 91.6. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αφορμή της συζήτησής μας, κύριε Χαλβατζή, είναι το γεγονός ότι αύριο, 17 του Νοέμβρη, είναι η μέρα, η επέτειος της εξέγερσης των φοιτητών και των φοιτητριών του Νοέμβρη του 1973. Εσείς μέσα από τους συλλογικούς αγώνες μαζί με τους συντρόφους και συναγωνιστές σας εκείνη την περίοδο, την δύσκολη, την σκοτεινή και βάρβαρη περίοδο της Χούντας των Συνταγματαρχών, είχατε συγκεκριμένη πολιτική δράση και νομίζω ότι και πρέπει να ακουστεί αυτό και για την δράση σας και συλληφθήκατε και βασανιστήκατε και εσείς και πάρα πολλοί άλλοι τότε νέοι που μπήκαν σε αυτόν τον αγώνα. Πείτε μας έτσι δύο λόγια αρχικά για την συγκεκριμένη ημέρα, γιατί έχετε και μια δράση σήμερα και μέσα από τον Σύλλογο των Εξοριστέντων. Το Σύνδεσμο Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών. Ναι. Κοιτάξτε, 45 χρόνια για μας είναι σαν χτες. Mm-hmm. Ειδικά εμείς που είχαμε απολυθεί από τις εξορίες λίγο καιρό πριν, δουλεύαμε στις παράνομες οργανώσεις. Εγώ δούλευα στις παράνομες οργανώσεις του ΚΚΕ και της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Το Πολυτεχνείο δεν ήταν ένα ξάφνιασμα. Ήταν αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας η οποία αναπτύχθηκε από την πρώτη μέρα της κήρυξης δικτατορίας. Είχαν αρχίσει σιγά σιγά οι αγώνες. Οι παράνομες κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ, αργότερα με την ίδρυση της ΚΝΕ, αλλά και άλλες αντιδικτατορικές οργανώσεις πάλευαν, mm-hmm. και οικοδομήθηκε αυτή η αντιδικτατορική δράση πετραδάκι-πετραδάκι. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν αρχίσει αντιχουντικές δραστηριότητες εκδηλώσεις στο χώρο των πανεπιστημίων καταρχήν και αργότερα και σε εργασιακούς χώρους. Υπήρξε προηγούμενα η κατάληψη της νομικής και άλλες δραστηριότητες οι οποίες ορίμασαν τα πράγματα για να φτάσουμε στο Πολυτεχνείο. Δεν ήταν δηλαδή ένα ξαφνικό, ένα τυχαίο ή ένα αυθόρμητο γεγονός. Mm-hmm. Ήταν αποτέλεσμα της οργανωμένης δράσης αντιδικτατορικών δυνάμεων, κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών, ριζοσπαστών, δημοκρατών. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει μια σπουδαιότητα, πέρα από το γεγονός και την ηρωική στάση τότε των φοιτητών και της δουλειάς που γινόταν και, και εντός της κατάληψης και της συντονιστικής των φοιτητών και του παλμού έτσι της νεολαίας, και μια διαδικασία που έβαζε και τον απλό λαό, τους αγρότες, τους οικοδόμους μέσα σε αυτήν την μάχη εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς, δεν ήταν μόνο οι φοιτητές. Mm-hmm. Μπορεί να ξεκίνησαν οι φοιτητές, αλλά λίγο μετά μπήκαν μέσα στο Πολυτεχνείο και συνολικά στον αγώνα οργανωμένες δυνάμεις των οικοδόμων της Αθήνας. Και βέβαια εκτός από το Πολυτεχνείο της Αθήνας είχαμε κινητοποιήσεις, αντιχουντικές δράσεις και στην Πάτρα και στα Γιάννενα και βεβαίως πάρα πολλές στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Υπήρχε, θα μπορούσε να πει κανένας, μια παλαϊκή αντίδραση με την έννοια ότι όπου υπήρχαν εστίες αντίστασης συσπυρώθηκαν πλατιές δυνάμεις του λαού. Και ξέρετε κύριε Τσούτσι, μπορεί να μην είχε πάρει παλαϊκό χαρακτήρα με αυτό που λέμε έτσι σχηματικά. Ωστόσο, όπου ήταν ένας πρωτοπόρος αγωνιστής, σε ένα σχολείο, σε μια τεχνική σχολή, σε ένα πανεπιστήμιο, ακόμα και σε εργασιακούς χώρους, ένας πρωτοπόρος αγωνιστής που μπορεί να ήταν οργανωμένος, αυτός μπορούσε και ξεσήκωνε τον κόσμο. Και τα συνθήματα του Πολυτεχνείου, το ψωμί παιδεία ελευθερία, κάτω η Χούντα, εθνική ανεξαρτησία, έξω η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ,
ήταν συνθήματα τα οποία διαμορφώθηκαν μέσα από έντονη ιδεολογική και πολιτική διαπάλη και μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους προηγουμένως, αλλά και στην Συντονιστική Επιτροπή του Πολυτεχνείου. Μάλιστα. Παρά το γεγονός ότι οι συγκρούσεις ήταν αιματηρές, ο κόσμος αψηφούσε τον κίνδυνο, έβγαινε στο δρόμο. Ήταν πράγματι ένα ξέσπασμα ελευθερίας, μια έκρηξη λαϊκής πρωτοβουλίας, υπήρχε συλλογικότητα. Και εκεί συνενώθηκε το αθόρμητο με το συνειδητό. Υπάρχει ένα γεγονός και θέλουμε έτσι και την προσωπική σας μαρτυρία, γιατί τα ζήσατε τότε τα γεγονότα. Υπάρχει ένα γεγονός, το πώς σπάει, κύριε Χαλβατζή, ο φόβος. Ο φόβος του αυτού του αντιδραστικού καθεστώτος, του αντιδημοκρατικού, το οποίο είχε εκείνες τις μέρες και έτσι μηχανισμούς καταστολής και ανθρώπους, ακόμα από τις μαρτυρίες που μάθαμε και αργότερα εμείς οι νεότεροι, και έβαζε ακόμα και μηχανισμούς του μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Προσπαθούσε δηλαδή να διεμβολήσει και να μάθει τι λένε οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, ο λαός. Κοιτάξτε, η άρχουσα τάξη με οποιαδήποτε μορφή εκφράζεται κυβερνητικά το αστικό καθεστώς, είτε με αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, είτε με δικτατορικές εκφράσεις όπως ήταν τότε η στρατιωτική δικτατορία, πάντα προσπαθεί να δημιουργεί προβλήματα, πάντα προσπαθεί να διεισδύει όταν δεν μπορεί κάτω από τη βία, από την τρομοκρατία, από τα βασανιστήρια να αποσπάσει πληροφορίες, διοχετεύει ή προσπαθεί. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που οι οργανωμένες δυνάμεις, οι μαχητές, πάντα το έχουν υπόψη τους και προσπαθούν να το αποτρέψουν, προσπαθούν να εξουδετερώσουν αυτές τις δυνάμεις. Να, προχτές δεν είχαν πάει και στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης? Πήγε ένας ασφαλίτης να παρακολουθήσει τις δραστηριότητες των σωματείων. Γίνονται. Παλιότερα ήταν το σπουδαστικό της ασφάλειας πριν τη δικτατορία, το σπουδαστικό και το συνδικαλιστικό της ασφάλειας, τμήματα συγκεκριμένα στα οποία λειτουργούσαν αυτοί οι μηχανισμοί. Οι οργανωμένες δυνάμεις προσπαθούν και αποτρέπουν αυτήν την διείσδυση. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση πριν σας αποδεσμεύσουμε και σας ευχαριστήσουμε. Υπάρχει μια συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα στο δημόσιο διάλογο στην χώρα μας και στα μεγάλα και κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω το βάζουν και τα αστικά κόμματα έντονα και διάφοροι άλλοι, περί μετατροπής των κινητοποιήσεων και των εκδηλώσεων τιμής στην εξέγερση αυτού του διαστήματος που γίνονται κάθε φορά το τριήμερο του Πολυτεχνείου, και σε μια μετατροπή και σε μια, ας το πούμε, μετάλλαξη και μεταβολή σε ενός πιο μουσεϊκού χαρακτήρα εκδηλώσεων. Αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι όλο και πιο έντονα ακούγονται φωνές περί κατάργησης του φοιτητικού ασύλου και άλλων τέτοιων ιδεών στον λόγο και στα μέσα ενημέρωσης, ποια κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να είναι η απάντηση σε αυτήν την συζήτηση? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι σημερινό γεγονός. Η άρχουσα τάξη προσπαθεί πάντα μέσω των πολιτικών της εκπροσώπων, διάφορων καθηγητάδων, και το χρησιμοποιώ αυτήν τη φράση συνειδητά, προσπαθούν να διαφωτίσουν, να διδάξουν, να επιβάλλουν στο λαό και την νεολαία την άποψή τους για το Πολυτεχνείο, με την έννοια ότι ήταν ένα αυθόρμητο γεγονός και δεν είχε σχέση με την οργανωμένη δράση. Μπορεί να μην είχε οριστεί χρονολογικά η κατάληψη του Πολυτεχνείου, αλλά όπως σας είπα και προηγούμενα, το Πολυτεχνείο ήταν το απόσταγμα όλης της αντιδικτατορικής πάλης που είχε αναπτυχθεί. Και βεβαίως τα συνθήματά του δεν ήταν τυχαία. Έγινε έντονη ιδεολογική διαπάλη. Λόγω χάρη, κύριε Τσούτσι, εκείνη την περίοδο υπήρχε μία γραμμή η οποία θεωρούσε ή περίμενε από τους φιλέλληνες Αμερικανούς ή από την ΕΟΚ
να παρέμβει σε συνδυασμό με τις αντιθέσεις που υπήρχαν μέσα στη Χούντα, ανάμεσα στα στελέχη της Χούντας και σε τμήματα της αστικής τάξης, περιμέναν κάποια αποτελέσματα. Μιλάτε για την περιβόητη φιλελευθερωποίηση του... Και τη φιλελευθερωποίηση, λόγω χάρη υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις, όπως το ΚΚΕ εσωτερικού, που είχε αποδεχτεί τη φιλελευθερωποίηση και έλεγε, ναι, να προχωρήσουμε στα μέτρα του Μαρκεζίνη και να πάρουμε μέρος στις εκλογές. Μάλιστα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βγήκε με άρθρο μέλους του πολιτικού γραφείου εκείνη την εποχή και ξεκαθάρισε ότι είναι ένα ψέμα, είναι μία απάτη και θα πρέπει να παλέψουμε. Και ξέρετε, η μία γραμμή έλεγε να πέσει η Χούντα και να επανέλθουμε στο πριν της 21ης Απριλίου κοινοβουλευτικό καθεστώς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έλεγε ότι να πέσει η Χούντα, να ανατραπεί η Χούντα και να γίνουν βαθιές αλλαγές. Γιατί πριν τη δικτατορία υπήρχε το αντεργατικό αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν εκτός νόμου, υπήρχαν ακόμα μέτρα τα οποία δεν είχαν αλλάξει. Υπήρχε ο νόμος 509 που έθετε το Κομμουνιστικό Κόμμα εκτός νόμου, ήταν ο νόμος 375 περί κατασκοπίας του Μεταξά. Υπήρχαν μια σειρά τέτοιοι νόμοι. Και εμείς λέγαμε τότε και παλεύαμε τότε και δίναμε όλες μας τις δυνάμεις ενάντια σε αυτό το αντικομμουνιστικό πλαίσιο. Γιατί στο όνομα του αντικομμουνισμού έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ο πρώτος νεκρός στις 21 Απριλίου ήταν ο Παναγιώτης Ελής. Mm-hmm. Παλιός μακρονησιώτης, 45 χρονών τότε, που ένα βράδυ είχαν συλλάβει πάνω από 7.500 ανθρώπους και τον σκότωσε ένας ανθιπολοχαγός στον υπόδρομο της Αθήνας. Γιατί του είπε να τρέξει που είχε πάει εκεί στα αποχωρητήρια να κάνει την ανάγκη του και επειδή δεν έτρεξε ο αγωνιστής έβγαλε το πιστόλι και το σκότωσε. Δηλαδή ήταν ο πρώτος νεκρός. Mm-hmm. Λοιπόν, και υπήρχαν τόσοι και τόσοι νεκροί. Στην εξορία που ήμασταν πέθαναν άνθρωποι μέσα στο θάλαμο και στη Γιάρο και στη Λέρο αργότερα στο Λακί. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εμείς παλεύαμε για βαθύτερες αλλαγές. Σήμερα λόγω χάρη, κύριε Τσούτσι, λέμε ότι τα συνθήματα εκείνα, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, έξω ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, έχουν επικαιρότητα πολύ πιο έντονη από χτες. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, σήμερα που μιλάμε, άνοιξε καινούργιες αμερικάνικες βάσεις. Mm-hmm. Και στην Αλεξανδρούπολη για τα ελικόπτερα, και στη Λάρισα για τα ντρόνς, και στο Στεφανοβίκιο του Βόλου για στρατηγικές επιχειρήσεις και δραστηριότητες. Και ο Υπουργός Άμυνας έδωσε την Κάρπαθο, σαν να είναι τσιφλίκι τους, στους Αμερικάνους να κάνουν καινούργια βάση. Και οι βάσεις, εκτός όλων των άλλων, εκτός που περιορίζουν την εθνική ανεξαρτησία, είναι και ο πόλος έλξης. Σε μια γενικότερη σύραξη, οι τόποι που θα πληγούν πρωτίστως είναι οι βάσεις. Γι' αυτό λέμε, εκείνα τα συνθήματα, το έξω οι βάσεις, να κλείσουν τα στρατηγεία, να γυρίσουν πίσω όλοι οι Έλληνες στρατευμένοι που βρίσκονται στο εξωτερικό, είναι πολύ πολύ επίκαιρα και η σημερινή κυβέρνηση τις πολλαπλασιάζει. Μάλιστα. Γι' αυτό λέμε τα συνθήματα του τότε είναι συνθήματα επίκαιρα σήμερα και είναι ο αγώνας για βαθύτερες αλλαγές. Μάλιστα. Μέχρι το επίπεδο της εξουσίας, μέχρι που η εργατική τάξη θα μπει μπροστά, θα παλέψει για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Κύριε Χαλβατζή, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συζήτηση που είχαμε εδώ στον Prisma Radio 91 και 6. Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή πρόοδο. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια σας.